Τον Μπράουν τώρα για την ΑΕΚ. Αρκετή και παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Είχαν κάποια παράπονα από πλευράς ΑΕΛ για την ώρα ενάρξης του αγώνα. Ο Σιζόπουλος για τρεις, εύστοχος, 13-22. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στον αγώνα για την ΑΕΚ, το σύν 9. Της αφήνει στον Μπουκάναν, ποιος θα κλειστεί, ξανά μονιά της. Για μπρο στον Μπουκάναν, το drive, ξανά έξω για μπρο, για τρεις, μέσα, ανάσα για την ΑΕΛ. Δίνει στον Γιαρμπρό για τρεις, άστοχος, rebound από τον Μπράουν. Μπράουν, ο οποίος θα κάνει τον drive, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Στο Σιζόπουλο και αυτό στο Μανολόπουλο, θα αποστάρει ξανά τον Γεωργίου, τα κατάφερε πριν. Για να δούμε. Έχετε τον μπλοκ από το Χέντερσον, όμως το καλάθι μετράει αφού η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Ήταν το τρίτο λάθος της ΑΕΛ στον αγώνα. Χριστοδούλου τώρα αφήνει στον Μανολόπουλο. Ξανά ο Χριστοδούλου για τρεις. Εύστοχος, 20-35 στο σύν 15 η ΑΕΚ. Θα αφήσει ωραία στον Avery, Dexo, Tingas για τρεις, εύστοχος και αυτός. Μακάρι τώρα εδώ τον Παντελή, ο οποίος ψάχνει μια επιλογή. Σιζόπουλος θα αποστάρει τον Γεωργίου. Παντελή μένει ελεύθερος για τρεις και αυτό μέσα, 23-38. Θέλει να τρέξει. Κλέβει ο Παντελή, εξαιρετική άμυνά του. Παντελή για τρεις. Με ταμπλό μέσα. Holding Growth. Έξω στο Σιζόπουλο, κάνει προσποίηση για δύο. Πολύ ωραία φάση από τον Σιζόπουλο. 28-50 στο σύν 22. Favorit, αφήνει στον Γιαρμπρό. Πέναλτι στον Γκρέσαμ, κάνει προσποιήσεις, δίνει στον Μονιάτη, ο οποίος θα ευστοχίσει. 30-51 με το τέλος του ημιχρόνου. Είναι η διαφορά 21 πόντων για την ΑΕΚ, που είπα και προηγουμένως ότι έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Άρχισε το τρίτο δεκάλεπτο με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή. Ο Χαντ αφήνει στον Γκρέσαμ, Χριστοδούλου, Hollings Growth, Χαντ, ωραία κυκλοφορία για τρίτο Χριστοδούλου, άστοχος, rebound από τον Χαντ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Κλέβει ξανά ο Ευζωνάς από τον απρόσεχτο Hollings Growth για τρεις ο Avery, εύστοχος, 33-53. Hollis Growth για τρεις, μέσα και αυτό στο σύν 27 η διαφορά. Εύζωνας αφήνει στο Χέντερσον και αυτό στον Avery'd. Για τρεις ο Τίγκας, μέσα, δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους παίκτες της ΑΕΛ που μειώνουν στους 21 πόντους. Το drive, ωραία ενέργεια, στοχή, επιθετικό rebound από τον Γκρέσο, μας στοχή και αυτός. Δεύτερη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Bryson Gresham, ο οποίος τα έβαλε εκεί με τους ψηλούς της ΑΕΛ και πέτυχε ένα παλικαρίσιο καλάθι. Πολύ καλή παρουσία του Εύζωνα στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε 4 πόντους, έκανε 3 κλεψίματα, αν πιστοθήκε αυτό που έκανε στις δύο φάσεις προηγουμένως. Ο Σιζόπουλος προσποιήθηκε και εκτέλεσε μετά. Ζήτησαν βήματα οι γηπεδούχοι. Ευστόχησε ο Σιζόπουλος για το 73-47. Μανολόπουλος στο Χριστοδούλου, ο οποίος θα κάνει τον drive. Πολύ ωραία ενέργεια. Airball όμως το lay-up.
Για τρεις ο Ζόπουλος από μακριά, μέσα, 83-49. Ο Στυλιανός θα χάνει την ατομική ενέργεια, δίνει έξω στον... Το τρίπον το 102 από τον Γεωργίου, 102-61. Να λοιπόν και η καθοστάρα που λέγαμε. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 102-61. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλου, το Final Four που θα γίνει 24 και 26 Μαρτίου στο Ελευθερία. Τώρα ακούγεται και η κόρνα της λήξης.